Είναι πάντα επικοδομητικό και χρήσιμο να έχουμε ευκαιρίες επικοινωνίας και διαλόγου που βοηθούν στη συμπληρωματικότητα των δράσεων και στην κοινή προσπάθεια. Η απόψινή εκδήλωση εδώ στην ΚΟΟ, όπως και άλλες σε όλη την Ελλάδα, είναι μέρος μιας αλυσίδας σημαντικών πρωτοβουλειών που δίνουν τη δυνατότητα να αναλύονται προβλήματα και να παρουσιάζονται προοπτικές με στόχο την επί της ουσίας επικοινωνία μεταξύ εμάς, των πολιτών, της βάσης και του κέντρου των αποφάσεων. Μου ζητήθηκε μια εισήγηση πολιτική, αλλά αισθάνομαι μεγαλύτερη την ανάγκη να θέσω τον εαυτό μου από την πλευρά των παρευρισκομένων και κάποιων που σήμερα δεν είναι εδώ μαζί μας και να δώσω φωνή σε όλα αυτά που συζητάμε στα σπίτια μας. Κύριε, η ανταπόκριση στη δημιουργία του ενιαίου χώρου της κεντροαριστεράς ήταν μεγάλη. Ο κόσμος αγκάλιασε αυτό το σύγχρονο εγχείρημα. Σε όλη την Ελλάδα, το μεγάλο ενδιαφέρον για την πορεία της παράταξής μας εκφράστηκε με την εγγραφή 35.000 νέων μελών στο κίνημα αλλαγής, παράλληλα με τη μεγάλη προσέλευση στις επιτροπές επεξεργασίας των θέσεων και στις διαδικασίες διαλόγου. Η κοινωνία αποδέχτηκε με ενθουσιασμό τον απαραίτητο τρίτο πόλο στην ελληνική πολιτική σκηνή, γιατί θεωρεί ότι μπορεί μακριά από ψέματα, ψευτοαριστερές ιδέες και σκληρές νεοφιλελεύθερες πολιτικές να συγκροτήσει ένα όραμα το οποίο θα θεμελιώνεται στη δικαιοσύνη, στην κοινωνική πρόνοια, θα γίνει εγγύηση για πραγματική βιωσιμότητα της οικονομίας μας και θα επιτύχει μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή, στοχεύοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Εκεί που νομίζω ότι πρέπει να διαφοροποιηθούμε, και εδώ εκφράζω προσωπικές μου απόψεις, είναι στην οικονομία, στην εξωτερική πολιτική, στο κοινωνικό κράτος, στην υγεία και στην παιδεία. Γιατί? Διότι μας λένε ότι τι διαφέρεται από τη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει στον κόσμο, όχι ακαδημαϊκά και να μην καταλαβαίνει τι λέμε, να του πούμε ότι διαφέρουμε πολύ απλά ότι η Νέα Δημοκρατία πιστεύει ότι πρέπει να μαζέψει λεφτά με όλους τους τρόπους και μετά να κάνει κοινωνική ανακατανομή, ενώ εμείς πιστεύουμε ότι παράλληλα πρέπει να βελτιώνεται και ο μέσος πολίτης και ο αδύναμος πολίτης. Δηλαδή δεν πρέπει η πίτα να γίνει τεράστια για να αρχίσει να μοιράζει. Πρέπει να μοιράζει μόλις αρχίσει να ξέρει η πίτα. Είναι το σοσιαλιστικό κόμμα. Αυτό διαφέρουμε από τη Νέα Δημοκρατία στην οικονομική πολιτική. Γιατί λένε, μα δεν διαφέρεται σε τίποτα. Πώς δεν διαφέρουμε σε τίποτα? Διαφέρουμε σε κάτι ουσιαστικό. Και εάν παραστεί ανάγκη, εγώ δεν είμαι υπέρ αυτής της λύσης, κατά κάποιο τρόπο να ανεχθούμε μια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, αν ο κόσμος ψηφίσει έτσι, εμείς δεν πρέπει να κάνουμε το λάθος που κάναμε την προηγούμενη φορά, που πήγαμε και μπήκαμε μέσα στην κυβέρνηση χωρίς να βάλουμε όρους και μετά πληρώσαμε εμείς το λογαριασμό, ενώ η Νέα Δημοκρατία δεν το πλήρωσε. Αυτά είναι μαθήματα που πρέπει να τα πάρουμε και να μην τα ξανακάνουμε. Καλά και αυτά. Θυμόσαστε στην αρχή, λέγαμε θα είναι πολυκομματικό ή μονοκομματικό ο Πασόκ. Και όταν συζήτησα, να κάνει συνέδριο το Πασόκ, να αποφασίσει. Να κάνουν συνέδριο τα κόμματα πρώτα, έλεγε ο Θεοχαρόπουλο. Να κάνουν αυτά. Ήρθαν οι 212.000 και σαρώσανε την υπόθεση. Δεν υπάρχει επιστροφή. Δεν γυρίζουμε πίσω, παιδιά. Δεν γίνεται να γυρίσουμε πίσω. Δεν γίνεται. Ή θα νικήσουμε ή θα σκορπίσουμε. Ή θα πάμε σε μια πραγματικά ανασυγκρότηση της δημοκρατικής παράταξης από τη βάση της αμέσως μετά τις εκλογές που θα γίνουν τον Οκτώβριο, τον Μάιο, τον άλλο Οκτώβριο, τρεις ημερομηνίες, δεν είναι πολλές, και λιγότερο από ένας χρόνο το πολύ, 6 μήνες λέω, γιατί δεν νομίζω θα πάει μετά. Λοιπόν, ή θα νικήσουμε, ή θα πάρουμε δηλαδή εκείνο το ποσοστό που μας καταφέρνει στο προσκήνιο, που ανατρέπει τους συσχετισμούς, που δημιουργεί μια καινούργια κατάσταση. Και που όλοι θα πούμε και τώρα η βάση μας να αυτοοργανωθεί, να εκλέξει αντιπροσώπους, διαδικασίες, πράγματα και να πάμε σε ένα δημοκρατικό συνέδριο με τη βάση να εκπροσωπείται αυθεντικά, αλλά μέσα στις συνθήκες νίκης και όχι συναλλαγής ποιος είναι ποιου και ποιος είναι του άλλου. Και θα ξαναδείξουμε ένα δρόμο δημοκρατίας στα κόμματα που μας μιμήθηκαν σε όλα τα καλά μας και μας μιμήθηκαν και σε όλα τα στραβά μας. Θα ξαναδείξουμε αυτόν τον τρόπο. Άρα είναι η νίκη σε εκλογές. Αυτός ο σκοπός. Όσοι νομίζουν ότι άμα χάσουμε θα μείνουν εσένα, θα γυρίσουμε πίσω. Θα κρατήσουμε το μαγαζάκι μας όταν θα χάσει ο Τσίπρας πάνω από 15-20% της δύναμής του. Και εμείς θα είμαστε στο 6, στο 7 και στο 8%.
θα πάμε όλοι σπίτια μας. Ο καθένας θα πάρει το νοματιό του. Δεν υπάρχει λοιπόν μόνο πολυκομματικός και πολυκαστικός φορέας. Υπάρχει ένα κίνημα γνήσιο, νικάει και οργανώνεται από τη βάση και δίνει απάντηση στα μεγάλα προβλήματα του τόπου, γιατί αυτό απαιτεί ο λαός από τη μεγάλη προοδευτική και δημοκρατική παράδοση. Να ξανανιώσει μεγάλη ίδια για να πετύχει αυτό το στόχο. Κάναμε λοιπόν τη διάταξη. Και τώρα έχουμε εκλογές από τη βάση, κατά δήμο, κατά οργάνωση βάσης. Και αυτή η εκλογή, μην την υποτιμήσετε. Ας έρθουν και παλιοί και νέα παιδιά να μπουν. Και να μπουν να ανανεωθούν τα όργανα όλα. Να ανανεωθούν, να μπουν καινούργιες δυνάμεις στο προσκήνιο. Και όχι και από τους παλιούς, μην νιώθουν κουρασμένοι. Κάποιοι που έχετε ένα κύρος στην κοινωνία εδώ της ΚΟ, της περιοχής, να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία. Εσείς θα καθορίσετε, από κάτω θα καθοριστεί η εκλογική μάχη. Δεν θα καθοριστεί ούτε από τα ενδιάμεσα όργανα, ούτε από τα ενδιάμεσα όργανα θα καθοριστεί, ούτε από την ηγεσία θα καθοριστεί η εκλογική μάχη. Είναι πόσοι θα τρέξουν να δώσουν τη μάχη αυτή. Και εμείς έχουμε υποχρέωση να φτιάξουμε πολύ ισχυρά ψηφοδέλτια. Θυμάμαι τις τελευταίες εκλογές, τις πρώτες τελευταίες που είχαμε, που φαινόταν πια ότι έχουμε χάσει τα νικητικά, ότι όποιος περνούσε απ' έξω έμεινε στα ψηφοδέλτια, διότι δεν υπήρχε προσφορά. Τώρα δεν είναι έτσι. Τώρα έχουμε δυνατότητα να βγάλουμε όχι 15-17 βουλευτές, που τώρα γίναμε 20, αλλά να βγάλουμε 40. Πολύ εύκολα για μένα που έχω εμπειρία, ξέρω, σας λέω, πολύ εύκολα θα βγάλουμε 40. Φτάνει εσείς που είστε εδώ να ασχοληθείτε. Όχι με το καφενείο και την εφημερίδα, με την συζήτηση και την ενεργοποίηση ανθρώπων. Η πόλωση και η τοξικότητα που σκοπίμως έχει διαμορφωθεί έχει δημιουργήσει στο πολιτικό σκηνικό και έχει πλήξει την πορεία προς εθνική συνεννόηση. Εμείς όμως θα επιμένουμε στη γραμμή αυτή, γιατί αυτό θεωρούμε ότι εξυπηρετεί το συμφέρον της χώρας. Τέλος, για μας μια κυβερνητική συνεργασία πρέπει να έχει ως θεμελιώδη προϋπόθεση τον προγραμματική συμφωνία. Είμαστε ο μόνος χώρος που πραγματικά έχει θέση για όλα και έβγαλε αυτό το οποίο λέει ως ταμπέλα η προγραμματική συμφωνία ως εθνική συνεννόηση στο συνεδριό του. Το έβαλε και υπερψηφίστηκε. Και διατυπώθηκε, είναι διατυπωμένο και με μεγάλη σαφήνεια. Συντρόφοι, σύντροφοι, για να πετύχουμε τους στόχους μας χρειάζεται δουλειά. Η αρχή έχει γίνει εδώ και πολύ καιρό. Τώρα χρειάζεται ενότητα και αγώνας για την παράταξη και τη χώρα μας. Καλή μας επιτυχία και σας ευχαριστούμε πραγματικά για την παρουσία σας απόψε στην εκδήλωση.